Λοιπόν, θα αρχίσει το παιχνίδι στο πρώτο τζάμπολ της αλαμέτρησης. Ο ψηλός της ένωσης, ο Webster, και η πρώτη προσπάθεια με τον Γράβα που θα πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα. Ο Γράβας που είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους παίκτες της Ελευθερούπολης στο φετινό πρωτάθλημα, ο Δημήτρης Γράβας, με 12, ενώ τώρα θα καρφώσει ο Webster για να ισοφαρίσει 2-2. Ο Webster πρώτη χρονιά φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα χρώματα της Καβάλας. Ναούμης, σοκ του Τσγαράκης, γιατρής ο Τσγαράκης, rebound από τον Πεχλιβανίδη. Τελευταία είναι σε καλή κατάσταση ο Σάββας Πεχλιβανίδης. Τσέλος που επανέρχεται μετά από τραυματισμό. Κριζέας, μεταγραφή το Γενάρη για την καλαθοσφαίριση, την ένωση καλαθοσφαίρισης της Καβάλας. Και αυτός είναι ο Τζόνσον, ένας σπουδαίος παίκτης που ενισχύει την Καβάλα από το Γενάρη και μετά. 2-2, έλεγα, δεν ξέρω αν είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα για τον Στέλιο τον Αμπαζίδη που δεν αγωνίζεται σήμερα με την ένωση καλαθοσφαίρισης Καβάλας, να το επαναλάβω. Ήταν ένας καλαθοσφαιριστής που ξεκίνησε την καριέρα του από την Ελευθερούπολη και ήταν ο πρώτος σκόρε της εφηβικής ομάδας του Γουσουέ που κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων στο Ηράκλειο την περίοδο 17-18. Μετά πήγε στη ΧΑΔ και τώρα αγωνίζεται στην Καβάλα. Είναι η μοναδική απουσία για το συγκρότημα του Πενταζίδη και από την άλλη, λόγω τραυματισμού δεν αγωνίζεται ο Ανδρέας Τσουμάνης για την ομάδα της Ελευθερούπολης. 2-2 Ελευθερούπολη Καβάλα, ένα καλάθι του Γράβα και ένα καλάθι του Webster. Ναούμης, σοκ με 7 μέσο όρο assist σε κάθε παιχνίδι. Σοκ για τον Ναούμη. Τελειώνει ο χρόνος για 3 ο Ναούμης από μακριά. Ριμπάω το Πεχλιβανίδης και τώρα Τσέλος. Πλησιάζει ο Τσέλος, δύσκολη προσπάθεια για το 2-4. Ο Τσέλος που έχει 8,5 περίπου πόντους κατά μέσο όρο, αστόχησε ο Ναούμης. Και τώρα αυτός είναι ο Τζόνσον με 19 μέσο όρο πόντων. Rebound ο Τσγαράκης, το άστοχο σούτ για 3 πόντους από τον Τζέλο, προσπάθησε να κλέψει. Σοκ του Τσγαράκης, επιθετικό φάουλ του Σταύρου του Τσγαράκη. Ο ψηλός της Ελευθερούπολης με 15 μέσο όρο πόντους, με 9 rebound και πολύ καλή, πολύ καλό στην οικονομία, 19,60-67. Ωραίο κλέψιμο του Σοκ, φάουλ του Κριζέα. Εδώ μίλησε η εμπειρία του Σοκ, ένας παίκτης βέβαια με παραστάσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Ηρακλή και το Μεσολόγγι. Εδώ ο Στεν Σοκ. Ξεκινάει πεντάδα, δεν ξεκινάει πεντάδα ο Χάτσον για την Ελευθερούπολη, δηλαδή από τη συνηθισμένη πεντάδα που κατεβάζει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Είναι ο Σοκ μέσα με Ναούμη, Γράβα, του Τσγαράκη και Σκουλίδα. Δεν είναι ο Χάτσον. Και από την άλλη πλευρά η πεντάδα του Νίκου Πενταζίδη είναι Τσέλος, Γουέμστερ, Πεχλιβανίδης, Κριζέας και ο Τζόνσον. Από το αγγλικό πρωτάθλημα τη Σέφιλντ ήρθε στην Καβάλα. Γράβας, προσπάθεια του Γράβα. Goal foul από τον Γράβα. 4-4 από τον Γράβα. Είπαμε είναι ένας παίκτης που έχει βγάλει πολλές φορές δύσκολες φάσεις σε κρίσιμα σημεία ενός αγώνα για την ομάδα της Ελευθερούπολης. Και τώρα και μια συμπληρωματική βολή, ενώ είναι 4-4 και μένει το 4-4 με αμυντικό rebound του Webster, η μπάλα στο Τζόνσον. Η Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας δεν έχει να χάσει τίποτα. Έχει μία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα με την ομάδα του Ηρακλή. Από την άλλη ο Γουσουέ θέλει να επανέλθει στις νίκες
μετά την ήττα στον Κόρυβο, ενώ ο Τζόνσον κάνει το 4-6, ο Γουσουέ που έχασε στον Κόρυβο και μάλιστα ο Κόρυβος προηγείται με 2-0 νίκες, είναι, έχει το πλεονέκτημα απέναντι στον Γουσουέ. Σε περίπτωση που συναντηθούν οι δύο αυτές ομάδες στα play-off, επίσης πλεονέκτημα με την Ελευθερούπολη και ο Ηρακλής. Το φάουλ που κέρδισε ο Γράβας. 4-6, ενώ θέλουμε 7 λεπτά εδώ στο καβαλιώτικο ντέρμπι με την ένωση. Ενώ τώρα ο Γράβας στις βολές. Μένει το 4-6. Εδώ ο Δημήτρης Γράβας. 5-6. Ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Σε λίγο βέβαια να πούμε ότι περιμένουμε και περισσότερους φιλάθλους, γιατί αρκετοί ήταν στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι στις Ελευθερές Κεραυνός Ορφέας για το πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας και σιγά σιγά αρχίζουν και φτάνουν. Τζόνσον στην επαναφορά. Ο Τζόνσον πλησιάζει, καλή άμυνα από τον Γράβα, rebound μακρινό του Ναούμι. Ο Ναούμι στο σκουλίδα, Γράβας για τρεις, ο Γράβας 8-6. Βλέπετε και εσείς ότι ο Γράβας είναι ο πρωταγωνιστής της Ελευθερούπολης στα πρώτα λεπτά. Φάουλο σοκ στον Τζόνσον. Τζόνσον, τσέλος. Τζόνσον. Η πάσα του την κλέβει ο Ναούμις. Καλή άμυνα από την Ελευθερούπολη. Ναούμις, σκουλίδας. Προσποίηση στο Γουέμστερ και σουτ για τρεις μέσα. 11-6 άλλωστε το έχει αυτό το σουτ ο σκουλίδας. Με 13 πόντους μέσω όρο. Κριτζέας. Με σκουλίδα. Τώρα για τρεις ο Πεκλιβανίδης, rebound του Τζιαράκης, 16. Ναούμις. Ναούμις του Τζιαράκης εκεί, δύσκολα να το σταματήσουν, υπάρχει φάουλ, νομίζω από τον Πεκλιβανίδη. Όταν την πάρει την μπάλα κοντά στο καλάθι, 16. Προηγείται η Ελευθερούπολη. Και ο Τουτζιαράκης μία δύο βολές, συγγνώμη. Το 11-6. Από τον σέντερ, τον έμπειρο σέντερ της Ελευθερούπολης. 12-6. Τσέλος. Τσέλος με Ναούμι. Κριζέας, Γουέμστερ. Τζόνσον με σοκ. Κριζέας για τρεις. Το rebound εύκολα από τον Γράβα. Και τώρα ο Σοκράτης. Ναούμις έχει περάσει από την Καβάλα. Ο Ναούμις έχει παίξει με επιτυχία μάλιστα. Και τώρα του Τζιαράκη στο σκουλίδα για τρεις, πάλι ο σκουλίδας. 15-6 από τον Διονύση Σκουλίδα που κάνει αυτό που ξέρει καλά, να πυροβολάει για σουτ τριών πόντων. Τζόνσον από τα χέρια του σοκ, η μπάλα είναι για την Καβάλα. 15-6 τα δύο τρίποντα του Σκουλίδα διαμορφώνουν μια διαφορά 9 πόντων υπέρ της Ελευθερούπολης. Τζόνσον. Τσέλος.
για την Ελευθερούπολη μπάλα. Εκεί ο Τσέλος πήγε πάνω στο Τζιγαράκη και αμέσως ο Νίκος Πενταζίδης βάζει στο παιχνίδι τον Χριστόδουλο Μπόζη, όπου στην πρώτη του χρονιά στην Α2 κατηγορία έχει μέσο όρο περίπου 9 πόντους. Καλή χρονιά ο Μπόζης. Είναι ένα παιδί του καβαλιώτικου μπάσκετ. Πέρσι ήταν στον Καόδ, στη Δράμα. Σκουλίδας. Του Τζιγαράκης. Φάουλ ο Γουέμστερ. Δύο βολές για τον Σταύρο του Τζιγαράκη από το φάουλ του Γουέμστερ. Αστόχησε. Οπότε παραμένει το 15-6, 4-40 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. 16-6, μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα. Το ζητούμενο βέβαια για την Καβάλα είναι να πάρει προσπάθειες ο Τζόνσον, που είναι ένας παίκτης πολύ ικανός στο σκοράρισμα. Ο Σοκ είναι ο παίκτης που το μαρκάρει ασφιχτικά, θα έλεγα. Τζόνσον, τελειώνει ο χρόνος. Για τρεις το shoot rebound ο Τουτζγαράκης. Έγινε το σου τριών πόντων από τον Σάβα Πεχλιβανή, τον πρώην παίκτη του Λαγκαδά. Ναούμης Γράβας θα παίξει με τον Μπόζη. Η μπάλα βγήκε στο Σοκ, για τρεις στο Σοκ. Rebound ο Κριζέας. Ο Διονύης Κριζέας. Και τώρα ο Μπόζης. Πεχλιβανίδης, Κριζέας, για τρεις και πάλι άστοχος. Rebound του Τζιγαράκης. Ναούμης. Σκουλίδας. Σοκ. Γράβας. Ο Γράβας θα παίξει με τον Πεχλιβανίδη. Σφύριγμα, φάουλ, ποιος. Και έχουμε και το πρώτο time out που ζήτησε και πήρε ο Νίκος Πενταζίδης, ενώ το σκορ είναι 16-6. Επιστροφή με τον Χάτσον να έχει πάρει θέση στην πεντάδα της Ελευθερούπολης και τον Μπρίφτη μαζί με τον Ψηλό, τον πρόδρομο Ταχυρίδη, να έχουν μπει για λογαριασμό της Ένωσης. Γράβας 17-6.
Τζόνσον. Ωραία η προσπάθεια, αλλά εκεί πήγε πάνω στον Τζιγαράκη, του έκρυψε το πεδίο. Σκουλίδας, ο βήματα ο Διονύσης Σκουλίδας από την άμυνα του Πρίφτη. 18-6, 3 και 26. Πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, έχει πάρει μια διαφορά 12 πόντων η ομάδα της Ελευθερούπολης. Παραλαμβάνω, μπορεί να υπάρχει μεγάλη απόσταση βαθμολογία. Δεν πάβει όμως να είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες της Καβάλας. Ο Ταχυρίδης με 5,5 πόντους μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα μείωσε σε 18-8. Χάτσον. Γράβας, Κουτζιαράκης προσπαθεί, Σκουλίδας, Χάτσον. Ο Χάτσον είναι για 3. 21-8 το πρώτο καλάθι του Τζόναθαν Χάτσον, σουτ εύστοχο 3 πόντων. Τσέλος. Μπόζης, γκολ φάουλ από τον Μπόζη. Ωραία προσπάθεια από τον Χριστόδουλο Μπόζη. 21-10 στην άμυνα εκεί του Ναούμι. Ο Ναούμις θα πάει στον πάγο εξκουραστεί, μέσα ο Ξίδης. Ο Χρήστος Ξίδης. 4,5 πόντους μέσω όρο. Καλός αμυντικός. Ο Μπόζης σε μια συμπληρωματική βολή. 21-11. Το Χριστόδουλο Μπόζη. Χάτσον. Γράβας. Κουτσιαράκης. Σκουλίδας. Γράβας. Γράβας πλησιάζει. Φάου. Ο πρόδρομος Ταχυρίδης. Δύο βολές για τον Γράβα, ενώ το σκορ είναι 21-11. Θέλουμε 2 και 20 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Στους συν 10 η ομάδα της Ελευθερούπολης ετοιμάζεται και ο Τάιτους Ρόμπισον να περάσει στο παιχνίδι. Ο δεύτερος Αμερικανός παίκτης της Ελευθερούπολης. Ήρθε το Γενάρη. Μία βολή ακόμη για τον Γράβα, για το δεν αλλάζει κάτι, είναι για την Καβάλα η μπάλα. 22-11 θα πάει για να ξεκουραστεί στον πάγκο του Τζιγαράκης, μέσα ο Ρόμπισον. Τσέλος. Μπόζης. Ταχυρίδης. Μπόζης. Τζόνσον. Κλείνει τον Τζόνσον, τελειώνει ο χρόνος και παίρνει φάουλ. Πάει στις βολές ο Τζόνσον. 22-11. Δεν έχει φανεί επιθετικά. Το μεγάλο ατού της Καβάλας. Ας παίχτης με εμπειρίες στο αγγλικό πρωτάθλημα κυρίως, όσον αφορά την πρώτη του ευρωπαϊκή συμμετοχή μετά την πατρίδα του Αμερική. Δεν αλλάζει κάτι, 22-11 παραμένει. Τζόνσον που είναι πολύ εύστοχος στις βολές. 22-12 από τους πιο εύστοχους πρωταθλήματος. Γράβας. Ξίδης. Ξίδης. Χάτσον. Στους συν 10 η Ελευθερούπολη, Τζόναθαν Χάτσον. Γράβας για 3. Rebound ο Ρόμπινσον. Εκεί βέβαια δεν έχει πρόβλημα. Είναι ένας παίκτης που παίζει πολύ καλά κοντά στο καλάθι. 24-12. Από την ωραία προσπάθεια επιθετικό rebound και τελείωσε τη φάση ο Ρόμπινσον. Τζόνσον. Πρίφτης. Τσέλος. Ταχυρίδης, ωραία προσπάθεια, δεν βρήκε στόχο. Ξίδης, Σκουλίδας, εκεί για 3 πόντους ο Σκουλίδας. Άχαστο.
Ο Σκουλίδας, είπαμε, 27-12. Μέχρι τώρα ένα λάθος στα σούτ 3 πόντων στο σημερινό παιχνίδι. Πρίφτης και αυτός για 3 μέσα. Απαντάει ο Πρίφτης, 27-15. Ωραίο παιχνίδι εδώ στην Ελευθερούπολη. 50 δευτερόλεπτα. Χάτσον. Χάτσον, Σκουλίδας. Χάτσον. Γράβας. Πάλι ο Ρόμπισον. Γράβας, Ξίδης για 3. Μπήκε, βγήκε, αλλά εκεί πάλι ο Ρόμπισον. Τρίτο επιθετικό rebound συνεχόμενο από τον Τάιτους Ρόμπισον. Χάτσον. Για 3 ο Χάτσον. 30-15 από τον Τζόναθαν Χάτσον. 14 δευτερόλεπτα. Μία επίθεση θεωρητικά για την Καβάλα. 30-15, double score, Johnson. Για 3 ο Johnson, rebound. Τελειώνει η πρώτη περίοδος. 30-15, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει ο Johnson. Η Ελευθερούπολη προηγείται με 30-15. Χειρίδης, 2 ο Webster και 2 ο Τσέλος. Δηλαδή αυτός που μέχρι τώρα κάνει τη διαφορά είναι ο Γράβας με τους 11 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Και βέβαια και τα σου του Σκουλίδα και του Χάτσον. Webster με Ρόμπισον. Εντυπωσιακή φάση, καλάθι του Webster, 30-17. Χάτσον. Γράβας. Μπόζης. Το φάουλ επιθετικό. Το Webster στο Ξίδι. Τριάντα δεκαεπτά. Με σοκ η επαναφορά που ξαναπέρασε το παιχνίδι. Ξίδης. Ξίδης. Σοκ. Χάτσον. Απρόσεκτη πάσα. Ο Τσέλος. Εκπληκτικό κόψιμο του Χάτσον. Κλέψιμο και ο Γράβας για 3. Το rebound, μάχη, ο Τσέλος. Τα χέρια του Τσέλου τώρα που θα δώσει μπάλα στο Τζόνσον. Πρίφτης. Σουτ του Πρίφτη για 3, rebound, αμυντικό ο Γράβας. Γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι, 30-17. Ο Ρόμπισον θα πάρει ένα ακόμη φάουλ. Τάιτους Ρόμπισον με καριέρα στην Κύπρο αλλά και στη Ρουμανία. Μπαίνει του Τζιγαράκη, θα παίξει ακόμη με δύο σέντερ και τον του Τζιγαράκη και τον Ρόμπισον. Ο Ξίδης στις 3 και Χάτσον Σοκ στην περιφέρεια. Από την άλλη βέβαια υπάρχει πρόβλημα γιατί ο Webster είναι με 3 φάουλ στον πάγκο. Χάτσον. Ρόμπισον πάλι. Τέταρτο επιθετικό rebound ο Ρόμπισον. Κάνει θράψη μέχρι τώρα. Του Τζιγαράκης. Εύκολα εκεί ο του Τζιγαράκης. 32-17. Υπερτερεί και σε όγκο από τον Ταχυρίδη και φυσικά σε εμπειρία από τον Ταχυρίδη που πέρσι ήταν στην Ιταλία. Μπόζης. Τρίποντο του Μπόζη, 32-20. Σοκ.
Χάτσον, για τρεις ο Χάτσον. 35-20 από τον Τζόναθαν Χάτσον. Και αυτός κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα, ο Τζόναθαν Χάτσον. Μπόζης. Φάουλ Οξίδης. Το παραδέχεται και ο ίδιος από ό,τι είδατε στη φάση. Παραλαμβάνουμε πολύ ωραίο μάτς. Προηγείται η Ελευθερούπολη με 15 πόντους. Κυρίως γιατί έχει βρει πολλές λύσεις στα σουτ τριών πόντων. Και από το Σκουλίδα και από το Γράβα και από το Χάτσον. Μπόζης. Τσέλος. Πεχλιβανίδης. Μπόζης. Κακυρίδης. Με του Τζγαράκη. Η προσπάθεια. Τσέλος πήρε το rebound. Είναι για Ελευθερούπολη. Έχει τελειώσει ο χρόνος. 35-20. Ο Νίκος Πενταζίδης θα χρησιμοποιήσει τον πλόιν παίκτη του Φίλιππου Βερίας, τον Μάριο Πουλιανίτη, στη θέση του Τσέλου. Παραβάνω δεν έχει τον Πενταζίδη, τον Απαζίδη στην περιφέρεια, ο Νίκος Πενταζίδης με ένα πρόβλημα στο χέρι. Σοκ. Σοκ. Του Τζιαράκης. Φάουλ ο Ταχυρίδης στον Τζιαράκη. Ταχυρίδης που ενώ θα μπει και ο Πρίφτης είχε κάνει και προπονήσεις με την Ελευθερούπολη για ένα χρονικό διάστημα. Το σουτ που έγινε rebound ο Μπόζης. Μπόζης. Δεν άλλαξε κάτι, παραμένει το 35-20, υπάρχει ένα φάουλ. Νομίζω του Σοκ ή του Χάτσον. Του Χάτσον. Μπόζης. Καλές εμφανίσεις φέτος στο πρωτάθλημα. Για πρώτη φορά παίζει Α2, αλλά... Τζόνσον. Βήματα. Είναι βήματα του Μπόζη. Χριστόδουλος Μπόζης. Προέρχεται και αυτός από μπασκετική οικογένεια. Και ο αδελφός του παίζει, αλλά και ο πατέρας του βέβαια είχε παίξει πολλά χρόνια μπάσκετ σε μια άλλη εποχή για το καβαλιώτικο, για την καβαλιώτικη καλαθοσφαίριση. Ξίδης. Κοιτάξτε πάλι ο Ρόμπισον. Το πέμπτο επιθετικό rebound του Ρόμπισον. Κάνει πάρτι, εκμεταλλεύεται βέβαια εκεί ότι ο Τζόνσον είναι αστοχή από τα χέρια του Ρόμπισον. Η μπάλα είναι για την Καβάλα. Οι δύο μάλλον είναι και φίλοι. Τους βλέπουμε έτσι σε μερικές πολύ ωραίες φάσεις. Ο Τζόνσον είναι αρκετά κοντύτερος από τον Ρόμπισον. Δεν αλλάζει κάτι, 35-20. Μπόζης. Πρίφτης. Τζόνσον. Για τρεις ο Τζόνσον. Rebound Οξίδης. Χάτσον. Χάτσον. Του Τζιαράκης Ρόμπινσον. Σοκ. Ξίδης για τρεις. Προσποίηση. 38-20. Ωραία φάση. Κυρίως γιατί ο Ξίδης δεν βιάστηκε. Έκανε μια προσποίηση. Ζήγησε το σούτ από την ωραία πάσα βέβαια του Σοκ. Τζόνσον. Πρίφτης και αυτός για τρεις. Rebound ο Ρόμπισον. Πέντε επιθετικά και ένα αμυντικό για τον Τάιτους Ρόμπισον. Χάτσον του Τζιαράκης. 40-20 double score από τον Σταύρο του Τζιαράκη. Και time out που ζήτησε και πήρε ο Πενταζίδης.
40-20. Όμορφη προσπάθεια του Τζιαράκη που ζήτησε και φάουλ. Είναι το δεύτερο double score που μετά το 30-15 της πρώτης περίοδου. Αυτό το 40-20. Κύριος Ογουσέ θέλει να παίξει και με τον Τζιαράκη και με τον Ρόμπισον αφού είναι στον πάγκο και ο Γουέμστερ και ο Ταχυρίδης. Λοιπόν, συνέχεια τώρα 4,5 θέλουμε για το ημίχρονο. Ο Μάριος Πουλιανίτης στο Τζόνσον. Ωραία στο Γουέμστερ. Γουέμστερ πήρε το φάουλ από τον Ρόμπισον, αλλά άργησε πολύ ο Γουέμστερ. Ενώ την πήρε πολύ καλά την μπάλα. Γουέμστερ, η πρώτη του έξοδος στην Ευρώπη. Είναι άπειρος, είναι καλός στα κοψίματα. Θα παίξει με τον Τζιαράκη. Rebound ο Ξίδης. Και τώρα Χάτσον. Χάτσον με τον Μπουλιανίτη. Ρόμπινσον του Τζιαράκης. Χάτσον. Ξίδης για τρεις πάλι ο Ξίδης. Rebound ο Τζόνσον. Φάουλο Σοκ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. 4 και 13, 40-20. Το δεύτερο φάουλ του Σοκ θα πάει στον πάγκο να ξεκουραστεί. Θα μπει ο Σκουλίδας. Μπόζης. Μπόζης με Χάτσον. Ο Τζόνσον παίρνει φάουλ από τον Ξίδη. Νομίζω ότι είναι βολές, είναι 5 τα ομαδικά, ναι, ναι, για την Ελευθερούπολη. Ο Τζόνσον που έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 3 πόντους. Φιλοξενίδης μέσα. Και ο Ξίδης έξω. Νεαρός Φιλοξενίδης. Τζόνσον δεν έχασε την πρώτη βολή. Χάτσον. Εδώ Τζόναθαν Χάτσον με τον Τζόνσον. Έχει ενδιαφέρον αυτό το μαρκάρισμα. Ο Χάτσον, ωραία προσπάθεια εντυπωσιακή του Χάτσον για το 42-21. Γρήγορα πόδια ο Χάτσον. Μπόζης, Γουέμστερ. Φάουλο Σκουλίδας ο Τζόνσον, βολές για τον Τζόνσον.
42-22 από την πρώτη εύστοχη βολή του Τζόνσον. Και τώρα 42-23. 3 και 30 για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Φλοξενίδης, Χάτσον. Τουτζιαράκης. Χάτσον με Μπόζη. Πέρασε η μπάλα του Τζιαράκη. Εκεί είναι πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσει ο Γουέμστερ. Κέρδισε το φάουλ ο Τουτζιαράκης. Νομίζω ότι είναι το τέταρτο φάουλ του Γουέμστερ και είναι ένα πρόσθετο πρόβλημα για τον Νίκο Πενταζίδη που βλέπει ο βασικός του ψηλός, ο Αμερικανός Γουέμστερ, να φορτώνεται πριν ακόμα κλείσει το πρώτο ημίχρονο με τέταρτο φάουλ. 43-23. Στοχευμένη ήταν αυτή η πάσα στον Τουτζιαράκη. Είπαμε ο Γουέμστερ είναι ένας άπειρος παίκτης. Αντίθετα με τις εμπειρίες που έχει ο Τουτζιαράκης. Αμέσως τον αποσύρει ο Πενταζίδης, θα μπει ο Ταχυρίδης. Αυτή η υπεροπλία βέβαια που έχει η Ελευθερούπολη στους ψηλούς φαίνεται καθαρά στο παιχνίδι και με τον Ρόμπισον να είναι εντυπωσιακός μέχρι τώρα στα rebound. Πουλιανίτης, Μπόζης. Πουλιανίτης, πάει και ο Ρόμπισον. Ταχυρίδης, κλέβει ο Σκουλίδας. Σκουλίδας, είναι για την Καβάλα η μπάλα. Τζόνσον. Κάτι γίνεται με το χρόνο εκεί. Δυόμιση λεπτά θέλουμε, 44-23 προηγείται η Ελευθερούπολη και έχει δώσει τώρα. Είναι για την Ελευθερούπολη μπάλα, ναι. Επαναφορά θα γίνει με τον Χάτσον. Ο Ρόμπισον κάθεται στον πάγκο μετά από μια πολύ καλή παρουσία. Παραλαμβάνω, ήταν εντυπωσιακό στα rebound. Σκουλίδας. Σκουλίδας. Το σούτ του Σκουλίδα. Rebound τελικά ο Πουλιανίτης. Πλησιάζει. Φάουλ ο Φιλοξενίδης. Δύο βολές για τον Μάριο Πουλιανίτη, μέχρι πέρυσι ο Φίλιππο Βέριας, φέτος εδώ στην ομάδα της Καβάλας. (Συλίδη) 44-24. (Συλίδη) 44-25. Χάτσον. Χάτσον. Γράβας. Σκουλίδας για τρεις μετά από ώρα μέσα. Και αυτό. 47-25. Από τον Σκουλίδα ενώ ο Τζόσον θέλει να απαντήσει. Εύκολο rebound από τον Γράβα. Και τώρα ο Χάτσον, Τουτζιαράκης, θα περάσει τον Ταχυρίδη, goal foul από τον Σταύρο Τουτζιαράκη, 49-25, μεγαλώνει η διαφορά. Θα μπει στο παιχνίδι ο Πρίφτης,
Εντάξει, αυτές οι φάσεις τώρα είναι δύσκολες. Είπαμε ότι ο Τζιγαράκης είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη εμπειρία. Ο Ταχυρίδης είναι ένα ανερχόμενο ταλέντο. Πέρσι ήταν στην Ιταλία, επέστρεψε για να παίξει μπάσκετ στην Καβάλα. Του Τζιγαράκης 50-25, είχε πάει και στον ΠΑΟΚ. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα ανεβάσει και την απόδοσή του, έτσι, αποκτώντας και περισσότερη εμπειρία ο Ταχυρίδης. Πουλανίτης. Πουλανίτης. Για τρεις ο Πρίφτης. Χάτσον αμυντικό rebound. 50-25. Σε ένα ακόμα double score. Σκουλίδας για τρεις. Το πρώτο σουτ που αστοχεί ήταν αυτό που είδατε από τον Διονύση Σκουλίδα. Φάουλ ο Χάτσον, πάει βολές ο Πουλανίτης. Στο παιχνίδι και ο Γεωργίου, ο Γιώργος Γεωργίου και ο Παπαδόπουλος, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, δίνει χρόνο συμμετοχής στα νέα παιδιά. Μπήκε ο Φιλοξενίδης, παίζει αρκετή ώρα, μπήκε και ο Γεωργίου. Σε κάποια στιγμή είναι σίγουρο ότι θα δούμε και τον Γκατσιούρα. Το 50-25 παραμένει. Χάτσον. Γράβας. Ο Γράβας με ταμπλό, rebound ο Πουλανίτης. 1-15. Είναι για... ενώ ο Ναούμις θα μπει μέσα στο παιχνίδι, στη θέση του Χάτσον. Είναι φάουλ, κέρδισε ο Πουλανίτης. Ένα και 12 για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Μπροστά η Ελευθερούπολη με 50-25. Μία ακόμη άστοχη βολή για τους παίκτες της Καβάλας. Γιατί και ο Τζόνσον δεν είναι σήμερα εύστοχος στις βολές. Δεν αλλάζει κάτι. Έχει χάσει αρκετές βολές η Καβάλα. Και ο Πουλιανίτης και ο Τζόνσον. Ναούμις. Φιλοξενίδης. Ωραία η προσπάθεια του Φιλοξενίδη. Το στόπ είναι του Πουλιανίτη, αλλά το καλάθι θα μετρήσει, νομίζω. 52-25, ναι. Ωραία η προσπάθεια και του Φιλοξενίδη, αλλά και του Πουλιανίτη. Βγήκε ο Τζόσον, βγαίνει και ο Πουλιανίτης, μέσα ο Τσέλος, μέσα ο Κριζέας. Σουσίν 27, η Ελευθερούπολη 56 δευτερόλεπτα. Μπόζης με Φιλοξενίδη. Κριζέας. Πεκλιβανίδης, Τσέλος. Με το Γράβα, φάουλ του Γράβα στο Τζέλο. ...52-25, 40 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Ο Τσέλος. ...52-26. Rebound του Γεωργίου. Να δούμε στο ημίχρονο τις χαμένες βολές της Καβάλας. Έχει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον. Γεωργίου. Σκουλίδας. Γράβας. Ο Γράβας θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Τσέλος. Φιλοξενίδης. Καλή άμυνα από τον Φιλοξενίδη. Πολύ καλή άμυνα. Μπόζης. 10 δευτερόλεπτα. Μπόζης και η άμυνα του Γράβα και η πάσα στον Πρίφτη. Αυτός στον Ναούμι. Φιλοξενίδης, Γράβας. Ωου! 54-26 με το κάρφωμα αυτό του Γράβα στη λήξη
Στη λήξη της πρώτης του ημιχρόνου μας προσφέρει ο Γράβας μια εντυπωσιακή φάση για το 54-26. Κουλίδας έχει 3 στα 4 τρίποντα, όσο και ο Χάτσον. Εντυπωσιακό δηλαδή ποσοστό μέχρι τώρα. Ναούμης, του Τζιαράκης, είναι η μπάλα για την Ελευθερούπολη. Με τον Σοκ. Σοκ, Γράβας, του Τζιαράκης. Σοκ, Σκουλίδας για τρεις. Η μπάλα δεν μπήκε. Ο Μπόζης στο αμυντικό rebound. Πεχλιβανίδης, Τζόνσον. Δύσκολη προσπάθεια του Τζόνσον. Του Τζιαράκης πήγε πάνω σε άμυνα. Ζήτησε και φάουλ. Γράβας, Ναούμης. Σοκ για τρεις. 57-26. Χρήζεται σκόρερ και ο Σοκ. Το πρώτο καλάθι του Σοκ είναι 3 πόντων. Ο έμπειρος Στεν Σοκ, μέλος της Εθνικής Εσθονίας, στο τελευταίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τα χειρίδες με του Τζιαράκη. Τζόνσον προσποίησε στο Σκουλίδα. Πλησιάζει ο Τζόνσον. Ωραίο καλάθι, 57-26, από τον Αμερικανό της Καβάλας, τον Τζόνσον. Του Τζιαράκης, Σκουλίδας, Σοκ, Ναούμης για τρεις, γύρισε καλά η μπάλα. Αστόχησε ο Ναούμης. Μπόζης, 57-28. Μπόζης από πολύ μακριά για τρεις, ο Μπόζης. Μπάλα μπήκε, βγήκε, καλό ήταν ο σου του Μπόζη. Του Τζιαράκης, Σκουλίδας, Σοκ, Σκουλίδας, Γράβας. Εκεί θα παίξει με τον Μπόζη, είναι ψηλότερος. Το εκμεταλλεύεται για το 60-28 και 59-28, ζητώ συγγνώμη, και μια βολή για τον παίκτη της Ελευθερούπολης. Εδώ ο Γράβας. Ταχυρίδης, Τζόνσον, Ταχυρίδης με τον Τζιαράκη. Ωραία, πολύ ωραία, αλλά στόχησε. Ενώ ήταν πολύ ωραία η προσποίηση του Ταχυρίδη. Γράβας, Ναούμης, του Τζιαράκης για τρεις και ο του Τζιαράκης για το 63-28. Μπόζης, Μπόζης, rebound του Τζιαράκης. Ναούμης, 63-28, ο Ναούμης στον Σκουλίδα, Σοκ. Του Τζιαράκης κλείνεται. Goal foul από τον Σταύρο του Τζιαράκη για το 65-28. Με πρωταγωνιστή τον Τζιαράκη η Ελευθερούπολη στις αρχές της τρίτης περίοδου. Μεγαλώνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. ...66-28... Τζόνσον. Φάουλ ο Ναούμης στο Τζόνσον. Τζόνσον επαναφέρει στον Ταχυρίδη. Τσέλος, Τσέλος προέρχεται από τραυματισμό. Επανέρχεται σήμερα σε αγωνιστική δράση. Μπόζης,
Πεχλιβανίδης. Τελειώνει ο χρόνος του Τσγαράκης. Σοκ Ναούμης. Σκουλίδας για τρεις. Rebound ο Ταχυρίδης. 6-30, 66-28. Johnson, goal foul από την εντυπωσιακή προσπάθεια του Johnson για το 66-30. Ο Τζόνσον και μια συμπληρωματική βολή. Για το 66-31. Σκουλίδας. Του Τσγαράκης. Ναούμης. Του Τσγαράκης. Ο Κατσιούρας. Rebound ο Γράβας. Μπήκε στο παιχνίδι και ο Κατσιούρας για πρώτη φορά. Σκουλίδας. Του Τσγαράκης. Γράβας. 68-31. Ο Γράβας φτάνει στους 17 πόντους. Τζόνσον. Είναι δύσκολο εκεί μπροστά του Τσγαράκη. Γκατσούρα στο rebound, Ναούμης. Σκουλίδας προσποιείται. Ναούμης, Γράβας, Γκατσούρας. Για τρεις ο Γκατσούρας. Rebound ο Μπόζης. Και ο Τζόνσον το stop του Γκατσούρα με foul. Ωραία φάση. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έχει κάτι λέει στον νεαρό για προηγουμένως για το τρίποντο. Έχασε δύο συνεχόμενα σου τριών πόντων ο Κατσιούρας. Ο Τζόσο πάλι άστοχος στις βολές. Δεν αλλάζει κάτι, 68-31. Ναούμης, Κατσιούρας, τώρα δεν θα αστοχίσει. 70-31. Από τον νεαρό Κατσιούρα που και αυτός παίρνει χρόνο συμμετοχής. Τζόνσον, rebound ο Τσγαράκης. Γράβας, Κατσιούρας με Τζόνσον. Και πάλι ο Κατσιούρας, rebound ο Τσέλος. Μπόζης. Όλες τις τελευταίες προσπάθειες της Ελευθερούπουλης είναι από τον Κατσιούρα. 70-31. Rebound ο Γράβας από το άστοχο σου τριών πόντων του Πεχλιβανίδη. Ναούμης. Σκουλίδας. Ναούμης. Του Τσγαράκης. Γράβας. Rebound ο Ταχυρίδης. Τέσσερα λεπτά. Χάτσον Ρόμπισον θα μπουν για την... ομάδα της Ελευθερούπολης. Ο Ναούμης στον πάγκο και ο Γράβης. Τζόνσον. Μπόζης. Με Ρόμπισον. Πεχλιβανίδης. Προσπίσει στο Χάτσον. Δύσκολη προσπάθεια. Και ο Χάτσον τελικά κερδισμένος. Εδώ ο 35χρονος Τζόναθαν Χάτσον. Η πάσα του δεν πέρασε. Τσέλος. Τζόνσον.
για το 70-33. Ο Τζόνσον 3-28. Χάτσον του Τζιαράκης. Του Τζιαράκης Σκουλίδας για 3. Αστοχή, rebound Καχυρίδης. Μπόζης για 3. Rebound ο Ρόμπισον. Είναι πλέον το παιχνίδι πολύ ελεύθερο και από τις δύο πλευρές. Θα μπει και ο Ξίδης τώρα. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο Χάτσον του Τζιαράκη. Γκολ φάουλο του Τζιαράκης. Ή κάτω. Θα δούμε λίγο. Βολές ο Τζιαράκης. 72-33. Βγαίνει ο Σκουλίδας. Χειροκροτείται. Και ο Γουέμστερ επανέρχεται στη θέση του Ταχυρίδη. Του Τζιαράκης. Μένει το 72-33. Ιδέα Τζόνσον. Ο Τζόνσον κλείστηκε για 3. Ριμπάουντ του Τζιαράκης. Η μπάλα από τα χέρια του Κριζέα για την ομάδα της Ελευθερούπολης. Μέσα ο Γεωργίου, στον πάγκο του Τζιαράκης. Μέσα και ο Πρίφτης. Και ο Γεωργίου δεν έχει παίξει πάρα πολύ στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι από τους νεαρούς παίκτες Ελευθερούπολης. 72-33, Χάτσον. Χάτσον με τον Τζέλο. Ξίδης. Γεωργίου για τον Ρόμπισον από τα χέρια του Ρόμπισον, Καβάλα η μπάλα. Τζόνσον. Κριζέας. Γουέμστερ με Ρόμπισον. Τελικά, Πρίφτης, Τσέλο στο τέλος του χρόνου, μέσα από τον Τσέλο, τον Μάριο Τσέλο, εκεί απρόσεκτη, δεν την είδε την πάσα του Χάτσον ο Γεωργίου, 72-36, 1-40 και για την τρίτη περίοδο. Πρίφτης, Τζόνσον. 72-38 από την ωραία προσπάθεια του Τζόνσον. 1-20, Χάτσον, Γεωργίου, Ξίδης, Χάτσον, Γεωργίου, 74-38. Από το πρώτο καλάθι και του Γιώργου Γεωργίου στη σημερινή αναμέτρηση. Πρίφτης για 3. 72-41. 74-41 με το εύστοχο σου 3 πόντων του Πρίφτη. Χάτσον με Τσέλο. Χάτσον, Ξίδης, Γεωργίου προσποίηση. Rebound ο Ρόμπισον. Της έχει ψωμοτήρι αυτές τις φάσεις ο Ρόμπισον. 76-41. Είναι ένας, ποιο είναι το 6ο, 7ο επιθετικό rebound. Τζόνσον. Κριζέας. Γουέμστερ. Τσέλος. Η άμυνα εκεί του Ρόμπισον. Η προσποίηση του Τζόνσον.
Rebound ο Ξίδης. Και τέλος και της τρίτης περίοδου, 76-41. Έξι ο Μπόζης και έξι ο Τσέλος. Και πάλι Τζόσο. Να δούμε λίγο τα rebound του Ρόμπισον, που πραγματικά είναι εντυπωσιακός. Με 8 rebound, τα οποία 6, τα 6 είναι επιθετικά. Έχει την μπάλα τώρα. Λοιπόν, Τσέλος, 76-41, Πρίφτης, Ξιδέας, Ξίδης, Κριζέας από το σου του Διονύση Κριζέα. Μπήκε και ο Φιλοξενίδης και ο Σοκ. Γεωργίου, Ξίδης, Σοκ. Στον Ρόμπισον, θα πάρει το φάουλο Ρόμπισον. Από ποιον? Νομίζω ότι το Τζέλο. Ταχυρίδης έχει συμπληρώσει φάουλ. 5 φάουλ για την Καβάλα. Είναι εκτός αγώνα. Και 2 βολές για τον κύριο που βλέπετε εδώ, τον κύριο Τάιτους Ρόμπισον. Έχει παίξει στο Κυπριακό πρωτάθλημα με την Ένωση Παναιτωλίου και στη συνέχεια πήγε στη Ρουμανία για να παίξει με την Κραϊόβα. Και φέτος αρχικά έπαιζε με τον Κεραυνό Στροβόλου. Γεωργίου, Ρόμπισον, Σοκ, Φιλοξενίδης, βήματα. Έπρεπε να κάνει το σούτο Φιλοξενίδης και δεν ξέρουμε τον λόγο γιατί δίστασε. 77-41, αυτό του ζήτησε και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Φάουλ του Φιλοξενίδης στο Τζέλο. Τσέλος. Εβδομήντα εφτά σαράντα δύο, εβδομήντα εφτά σαράντα τρία. Φιλοξενίδης. Σοκ. Για τρεις ο Ξίδης, rebound ο Τζόνσον. Ο Τζόνσον φάουλ είναι αμυντικό του Φιλοξενίδη. Πέρσι η Ελευθερούπολη είχε πάρει και τα δύο μάτς πρωταθλήματος και στην Καβάλα και εδώ. Η Ένωση είχε αποκλείσει, ο Κριζάς Αστόξης είχε αποκλείσει την Ελευθερούπολη στο κύπελο, όταν μάλιστα στην πρώτη του εμφάνιση στην Καβάλα ο Άπστετ είχε κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Ήταν Οκτώβριος νομίζω. Στη συνέχεια η Ελευθερούπολη κέρδισε μέσα στο Αλεξάνδρα Δήμογλου στο πρωτάθλημα και εδώ είχε πετύχει μια δύσκολη νίκη. Τζόνσον, Πρίφτης για τρεις. Ξίδης στο rebound. 7,5 λεπτά, 77-43. Γεωργίου, Σοκ, Ρόμπισον για τρεις.
Δεν είναι δάκιο καλύτερο σουτέρ τριοπόντων. Αλλά και η διακύμανση του σκορ επιτρέπει. Ενώ ο Τζόνσον τώρα και ο Σοκ. Πολύ ωραία πάσα στον Ξίδη. 79-43 παρά την αμυντική προσπάθεια του Τζόνσον. Ο Σοκ στον πάγκο, ο Χάτσον μέσα. Σέλος. Τζόνσον. Πρίφτης. Έχει μπει και ο Ναρός Ευαγγελίδης. Βήματα. Γουέμστερ, βήματα. Ναρός Ευαγγελίδης που το χρησιμοποιεί τελευταία ο πενταλής και καλά κάνει. Είναι ένα νέο παιδί. Κάνει τα μπασκετικά του βήματα στις ακαδημίες της Ένωσης, στα πρώτα. Και το χρησιμοποιεί τώρα ο Πενταζίδης. Χάτσον με Τζόνσον. Χάτσον. Πήγε να βγάλει μια εντυπωσιακή πάσα, αλλά ο Τζόνσον τώρα και αυτός πήγε για μια εντυπωσιακή προσπάθεια, ο Ξύδης του έκανε φάουλ. Από εδώ και πέρα επαναλαμβάνω ότι θα υπάρχουν τέτοιες φάσεις και οι δύο ομάδες τώρα είναι, υπάρχει και το άγχος σε αυτό το παιχνίδι. Σαράντα τέσσερα. Χάτσον. Γεωργίου. Ξίδης. Χάτσον. Φιλοξενίδης για τρεις, rebound, Webster, Hudson, μπάλα, ένωση τελικά. 6 και 20, 79-45. Τσέλος με Φιλοξενίδη και τώρα ο Τζόνσον. Γουέμστερ, Ευαγγελίδης, Τσέλος, Πρίφτης, Τσέλος. Θα κλέψει ο Ρόμπισον, πάλι μπάλα στα χέρια του Τσέλου. Ξίδης στο rebound, Φιλοξενίδης, Γεωργίου για δύο. Rebound ο Πρίφτης. Τζόνσον σε μια ακροβατική ενέργεια. Δεν βρήκε στόχο. Χάτσον. Και ο Ξίδης για τρεις. Rebound ο Φιλοξενίδης. Χάτσον. Ξίδης. Τα χέρια του Τσέλου. Μέσα ο Γκατσιούρας, στον πάγκο ο Ξίδης. Γκατσιούρας, Φιλοξενίδης, χρόνος τελειώνει, ωραία ο Φιλοξενίδης, 81-45. Και ο Πρίφτης για τρεις. Απαντάει ο Πρίφτης με σου τριοπόντων, 81-48, παίρνει πολλές προσπάθειες και ο Πρίφτης σήμερα, κυρίως σου τριοπόντων. Καλή εμφάνισή του. Γεωργίου. Ο Γεωργίου για το 83-48.
Webster. Μπόζης. Webster με Ρόμπισον. 83-50. Από το ωραίο καλάθι αυτό του Webster. Χάτσον. Σφύριγμα είναι το φάουλ που έκανε ο Μπόζης στον Χάτσον. Και μέσα και πάλι ο Διονύσης Κριτζέας. Ρόμπισον. Χάτσον. Χάτσον. Κριζέας έκλεψε. Μπόζης. 83-52 από την ωραία αυτή προσπάθεια του Χριστόδουλου Μπόζη. Και τώρα ο Χάτσον. Ρόμπισον. Άλλο πήγε να κάνει ο Χάτσον, του βγήκε μια πάσα στο Ρόμπισον. 85-52. Και αυτό το τελείωσε με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Αυτές οι φάσεις είναι μέσα στο παιχνίδι του Ρόμπισον συχνά πυκνά. Τις έχουμε δει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ας παίκτης ομάδας, ένας υπερπολίτιμος παίκτης για την Ελευθερούπολη. Χάτσον. Τα βήματα του Χάτσον. Τρία και 30. Μπόζης. Webster. Να ο Webster. Για το 85-54. Και τώρα ο Χάτσον. Ενώ μπαίνουμε στα τελευταία 3 λεπτά. Ο Χάτσον μπροστά στο Webster. 87-54 από τον Τζόναθαν Χάτσον. Πρίφτης. Κριζέας. Webster. Ευαγγελίδης. Κριζέας, Webster, επιθετικό rebound. 87-56 πάλι από τον Webster. Και τώρα ο Χάτσον. Χάτσον και πάλι μπροστά από τον Webster. Το κοιτάζει και γελάει ο Webster. Τελευταία παίζουν φάουλο Γκατσιούρας, δύο βολές. Τελευταία παίζουν Χάτσον και Webster. Δηλαδή οι επιθετικές προσπάθειες της Ελευθερούπολης είναι οι περισσότερος από τον Χάτσον και ο Webster. Ενώ ο Ρόμπισον κάθεται στον πάγκο. Έχει πάρει και είναι καλό στα τελευταία λεπτά. Είπαμε για τον Webster, είναι μια έτσι περίεργη κατάσταση, γιατί ήρθε χωρίς εμπειρίες σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο. Rebound ο Γράβας. 89-57. Χάτσον. Χάτσον. Βλέπετε κι εσείς, αλλά τώρα δεν το έκανε η μπάλα. Το χατήρι μπήκε, βγήκε. 89-57. Του αρέσει άλλωστε αυτός ο τρόπος παιχνιδιού των Χάτσον. Πρίφτης, Μπόζης. Webster με Γράβα. Πάλι ο Webster. 89-59. Με τον πρωταγωνιστή των τελευταίων λεπτών. 89-59. Γράβας. Γκατσιούρας προς πίσω, ο Γκατσιούρας.
Γκολ φάουλ, ωραία. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γκατσιούρα. 91-59. Πηγαίνει προς το τέλος του, δεν υπάρχει βέβαια κάποια αγωνία, έχει κρυθεί προπολού. Βλέπουμε όμως ωραίες φάσεις και από τις δύο πλευρές. Και από την Ελευθερούπολη ήταν τον Κατσιούρα, αλλά και ο Γουέμστερ είναι ο πρωταγωνιστής. Ευαγγελίδης. Να και μια ωραία προσπάθεια από τον Ευαγγελίδη. 91-61, χειροκροτείτε. Στου συν 30 Ελευθερούπολη, ένα λεπτό. 91-61 και ο Ευαγγελίδης μια συμπληρωματική βολή. Μία ακόμη αλλαγή. Δύο ακόμη αλλαγές. Και ο Οδυσσέας ο Καραγιάννης μέσα. Και ο Γιώργος ο Αλμπάνης. Δύο παιδιά που παίζουν και στην αναπτυξιακή ομάδα της Καβάλας. Γεωργίου. Γκατσιούρας. Γράβας. Χάτσον. 91-62. Ο Χάτσον προς πίεση, του φεύγει μπάλα. Είπαμε. Ο Χάτσον θέλει πολλές φορές να παίξει ένας με όλους. Δεν είναι εύκολο. 45 δευτερόλεπτα θέλουμε για να τελειώσει η αναμέτρηση της Ελευθερούπολης με την Καβάλα. 91-62. Πολλά νεαρά παιδιά. Μπόζης. 91-64. Από τον Μπόζη που παραλαμβάνω κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Τώρα έχει η Καβάλα έχει Φιλοξενίδης Γεωργίου. 93-64. Οι τέσσερις από τους πέντε παίκτες της Καβάλας προέρχονται και βέβαια ο Μπόης έπαιξε ο Αστέρα. Οι άλλοι, τα τρία παιδιά είναι από τα τμήματα υποδομής της Ένωσης. Τελειώνει το παιχνίδι 93-64. Δεν θα γίνει η τελευταία επίθεση. Η Ελευθερούπολη προσθέτει μία ακόμη νίκη. Η Ένωση ήξερε βέβαια ότι το έργο της θα είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στην Ελευθερούπολη. Δεν τα κατάφερε, προσπάθησε. Η Ελευθερούπολη, είπαμε, έχει την πληρότητα, έχει το ρόστερ.